Κατά κανόνα παρασκευάζεται από μία αποξηραμένη σκόνη πύρεθρου και συνήθως η καύση αρχίζει από το εξωτερικό άκρο της πύρας και προχωράει με αργούς ρυθμούς προς το κέντρο. Είναι φθηνό και εύκολο στη χρήση, ενώ η διάρκεια του υπολογίζεται γύρω στις 8 ώρες. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο καπνός που παράγεται από την καύση μιας σπήρας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός για την υγεία. Υπολογίζεται ότι ένα φλεγόμενο ποινίο παράγει την ίδια ποσότητα σωματιδίων που παράγουν 75-37 αναμένα τσιγάρα και εκπέμπει τόση φορμαλδεΐδη όση απελευθερώνεται από 51 τσιγάρα. Πολλοί έχουν συνδέσει τη χρήση του με τον καρκίνο του πνεύμονα, η χρήση όμως του εν λόγω εντομοαποθητικού από έμπειρο κατασκευαστή δεν εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους. Γιατί όμως είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στο φυτρί, παρακάτω ακολουθούν κάποια συστατικά του που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, πύρεθρο ένα φυσικό υλικό σε μορφή σκόνης, που προέρχεται από ένα είδος χρυσάνθεμου. Αν και θεωρείται γενικά ασφαλές, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία, έμερο, ρεθισμό στο δέρμα ή τα μάτια και φλεγμονή. Σε περίπτωση σκατοϊπωσής, μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα της γλώσσας και των χιλιών, σπασμούς, μυϊκή μαρμαριγή, αναπνευστικά προβλήματα, κόμη και θάνατο. Πυρεθρίνε σε χύλισμα από τις εντομοκτόνες χημικές ουσίες που βρίσκονται στο πύρεθρο. Έχουν γενικά καρκινογόνα δράση σε ζώα όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες και σε παρατεταμένη χρονική περίοδο. Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, β-ΙΤΑΔΑΘ, ένα προαιρετικό πρόσθετο, που προλαμβάνει η ενοξείδωση του πυρεθροειδούς κατά την καύση. Όταν βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη του ύπατος και η μικρανή.